καλύτερα να καθίσουν, γιατί μπορεί και να πέσουν ξηροί μετά. Άρα, νομίζω ότι τώρα είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, αν θέλετε, και χοροδιακά και πολυφωνικά. Είναι πάντοτε δύσκολο να μιλάμε μόνοι μετά από αυτό που γίνεται εδώ. Ξέρετε, όταν ερχόμαστε στην επαρχία, όλοι μας προειδοποιούν, προσέξτε, δεν είναι επαρχία, δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι ακριβώς αλλιώς. Μακάρι να ήταν κι αλλού έτσι. Είστε έτοιμοι, εσείς έχετε αντοχές. Θα το δούμε για τους άλλους. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται με κάλεσαν για κάποιο λόγο εδώ, αν δεν είναι αυτός που θα βγάλω, πρόβλημά τους. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι ακούσαμε άσματα, ακούσαμε τραγούδια, ακούσαμε μυρολόγια και έχει ενδιαφέρον να τα θυμόμαστε, γιατί μερικές φορές έρχεται και ένας νέος και λέει τι είναι αυτό, για ποιο πράγμα μιλάμε. Και στην ουσία αυτό αποδεικνύει και τη συνέχεια. Τώρα θα μιλήσουμε ειδικά για την Κωνσταντινούπολη, θα κάνουμε και τις επεκτάσεις. Να ξέρετε ότι δυσκολεύομαι να ξεχάσω. Άρα προσέχετε οτιδήποτε θα πείτε. Θα χρησιμοποιηθεί αρχικά εναντίον σας και μετά προς όφελος του ελληνισμού. Είναι πολύ επικίνδυνα μερικά πράγματα που λέμε χωρίς να τα σκεφτόμαστε. Χάρηκα, πρώτα απ' όλα μ' αρέσει το ύφος σας. Όχι, θα ήθελα πολλοί άντρες να είχαν το ύφος σας. Δεν είναι λόγω φίλου, δεν είναι λόγω ύψους, είναι για κάτι άλλο, το οποίο θεωρητικά δεν έχετε, το όμως αποδεικνύεται ότι το έχετε. Άρα, ενώ άλλοι θεωρητικά νομίζω ότι το έχουν, αλλά φαίνεται να έχει φύγει εδώ και καιρό. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι χάρηκα γιατί δεν άκουσα, επιτέλους, το αρισμόνι της πατρίδας. Το οποίο, ναι, έχει κοπεί, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να ξέρετε ότι όταν λένε αρισμόνι της πατρίδας, οι περισσότεροι εννοούν χαμένες. Όταν λένε χαμένες, εννοούν νεκρές. Και όταν εννοούν Ελλάδα, εννοούν πάλι καλά που έχουμε αυτό που έχουμε. Άρα έχουμε λοιπόν σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου ανθρώπους που έρχονται να μας εξηγήσουν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και είναι όλο και πιο δύσκολα. Έχει ενδιαφέρον, ειδικά όταν είμαστε το 2014, να συνεχίζουν να λένε τα ίδια πράγματα. Άρα συνήθως όταν τους βλέπω σε διάφορους χώρους, εγώ τους λέω προτιμάτε να είμαστε, ας πούμε, το 1974, να είμαστε το 1964, να είμαστε το 1955, να είμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στα προβλήματα της Μικράς Ασίας, να είμαστε το 22 ή το 23. Τελικά, τι προτιμάτε από όλες αυτές τις ημερομηνίες, εφόσον τώρα τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα. Άρα, είμαστε σε μια δυσκολία η οποία ονομάζεται δυσκολία της πολυτέλειας. Γιατί πολύ εύκολα ξεχνάμε και πάντοτε όταν βλέπω ανθρώπους έτσι, πρέπει να νιώθουν ότι στην ουσία βρίζουν τους παλιούς. Έχουν ζήσει πολύ πιο δύσκολα από εμάς και θα ήταν τουλάχιστον τιμή, για να μην πω σεβασμός, κάπου να μην μιλάμε. Γιατί εδώ ξαφνικά μας λένε αδιάφορα και δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτά που έχει περάσει ο ελληνισμός δεν έχουν καμία σχέση. Μιλήσατε πολύ σωστά και για το θέμα της βαρβαρότητας.
είναι ένα πρόβλημα, γιατί πολύ συχνά ονομάζουμε αλλιώς μερικές πράξεις. Στην πραγματικότητα η σωστή ορολογία είναι βαρβαροκρατία. Άρα αυτό το πρόβλημα είναι ότι δεν το θέτουμε και μετά στην πραγματικότητα όταν δεν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για πολιτιστικά. Επειδή με κοιτάζει λίγο παράξενα ένα κομμάτι της Βορείου Ηπείρου, να ξέρει πρώτο ότι για μένα η Βόρειος Ήπειρος ένα, δεν είναι ξεχασμένη. Δεύτερον, δεν πρόκειται να μείνετε μόνο εδώ. Τρίτον, σε σχέση με τα δεδομένα που αφορούν τη θάλασσα, η Βόρειος Ήπειρος θα ζήσει νέα δεδομένα. Και μάλιστα θα χρησιμοποιηθεί η Βόρειος Ήπειρος για να διευκολύνει και τον άλλο πληθυσμό. Άρα, να θυμάστε λοιπόν ότι το πρόβλημα, εσείς λέτε ότι δεν ακούτε στο βάθος. Τι θέλετε να κάνω. Αυτοί που είναι στο βάθος είναι πολύ στο βάθος, είναι εκτός πόρτας και δεν είναι και κόπορτα, όπως φαίνεται. Άρα, ή θα κάνετε κάτι με τη μικροφωνική ή θα αρχίσω να φωνάζω. Θα κάνετε κάτι. Να το φέρω πιο κοντά. Το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται. Τώρα είναι εντάξει. Προσέξτε την προσωπαρό, δεν λέγατε τίποτα, μάλλον επειδή δεν ακούγατε. Τώρα θα δεις. Θέλω όντως να είστε έτσι. Να μπορείτε να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Όταν έχετε έναν βάρβαρο που σας βασανίζει, αυτό που τον εκνευρίζει είναι όταν συνεχίζεις να γελάς. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν βάρβαρο να στεναχωριέται επειδή κλαίνει. Όμως όταν γελάς και του λες συνέχισε, δεν αλλάζει τίποτα. Αλλάζουν τα πράγματα. Ο ρινισμός είναι ικανός και το έχει αποδείξει η Επανάσταση να βάλει σε παρένθεση 400 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον γιατί οι περισσότεροι από εμάς κοιτάζουν την Κωνσταντινούπολη σαν μια εξωτερική χώρα ως πλαίσιο και θεωρούν ότι εντάξει ρε παιδιά, εμείς ούτως ή άλλως μια χαρά είμαστε εδώ, πάλι καλά που έχουμε. Και λέω, έχετε φανταστεί αν αυτό το είχαν κάνει οι δικοί μας πριν 200 χρόνια και λέγανε εντάξει. Ας πούμε, απελευθερώσαμε ένα κομμάτι της Πελοποννήσου, μια χαρά είναι, ως εδώ, μετά είναι λίγο πιο δύσκολο, ας το καλύτερα. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτοί οι άνθρωποι το έκαναν γιατί θεώρησαν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται εδώ και 400 χρόνια. Είναι μερικοί από εσάς εδώ που δεν είναι προετοιμασμένοι, ειδικά αυτά που ονομάζουμε τα υψηλά στελέχη σε μια κοινωνία, να σκεφτούν αυτά που θα πούμε. Θα σας δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα. Είναι πάντοτε πιο εύκολο όταν παίρνουμε ξένοι. Όταν κοιτάζουμε την ιστορία των ξένων και αφορά τους ξένους, τότε το πιστεύουμε. Θα σας δώσω λοιπόν ένα πολύ απλό παράδειγμα. Άμα σκεφτείτε πόσα χρόνια ήταν κατεχόμενη η Ισπανία, θα δείτε ότι έχουμε ακόμα περιθώριο 200 χρόνια. Πώς να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εννοώ ότι όταν έχεις μια χώρα που θα ονομάσει ένα ολόκληρο φαινόμενο Reconquista και θα θέσει τον εαυτό της πάνω σε αυτό, λέγοντας ότι πρέπει να ανακαταλάβουμε τις θέσεις μας, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι εντελώς ανέφικτο είναι απλώς ιστορία. Οι περισσότεροι λαοί θεωρούν ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν. Κάθε λαός, κάθε κοινωνία θεωρεί ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν γιατί είναι εγκλωβισμένος μέσα σε μια φωτογραφία και έχει ενδιαφέρον γιατί όταν κοιτάζουμε την ιστορία των λαών και των σύνορων βλέπουμε ότι στη στρατηγική όλα μα όλα αλλάζουν. Συνεχώς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σύνορο που δεν αλλάζει, είναι όλα δυναμικά και βλέπετε ότι έχουμε ένα παράδοξο. Από τη μια μεριά έχουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι τίποτα δεν αλλάζει
χειρότερο ακόμα, και τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί ποιος θα το κάνει. Και το ωραίο είναι ότι στο τέλος είναι δικαιώνονται, γιατί όπως έχουν σκεφτεί ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα, δεν το κάνουν και τελικά δεν το κάνει κανένας. Άρα λες μετά, είδες, δεν άλλαξε τίποτα. Το ενδιαφέρον είναι γιατί αλλάζουν τότε. Γιατί αυτοί που τα αλλάζουν, αρκεί να είναι σπάνιοι. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στη χαρά, γιατί δεν είναι μια λεπτομέρεια, είναι ντροπαλή η μικρή, τέλος πάντων. Δικός τώρα έχει και το Γιάννη. Απλώς πρέπει να ξέρετε ότι το θέμα ποιο είναι. Στην Ελλάδα ήμασταν πάντα λίγοι. Πάντα αυτοί που δεν έκαναν τίποτα ήθελαν να είναι πολλοί. Να θυμάστε λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πρόβλημα, είναι ότι οι πολλοί είναι πολύ συχνά λίγοι. Το μόνο πρόβλημα λοιπόν που υπάρχει για τον Ελληνισμό, και είναι αυτό που τον ενδιαφέρει, είναι αν οι λίγοι είναι σπάνιοι. Αν είναι σπάνιοι, επαρκούν και μετά οι πολλοί λένε τα ίδια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επί της ουσίας, όταν εξετάζουμε ορθολογικά τα πράγματα, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες, τις οποίες όμως δεν εξερευνούμε νοητικά. Για ποιο λόγο? Γιατί τα πρώτα κατεχόμενα που πρέπει να απελευθερώσουμε είναι εδώ. Αυτά είναι τα πρώτα κατεχόμενά μας. Γι' αυτό μας ενοχλεί και νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτα. Άρα στη στρατηγική χρησιμοποιούμε μερικές τεχνικές για να καταλάβουμε πώς πάνε τα πράγματα. Άρα πρώτα υπάρχει πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι απλή, είναι αυτό που ζείτε και είναι αυτό που όταν βγαίνει ένας πολιτικός, το οποίο τον έχετε ψηφίσει, όποιος και να είναι, σας λέει εφόσον τον ψηφίσετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Κύριε παιδί μου, αν ήταν να μας πεις μόνο αυτό, το ήξερα και πριν. Άρα, η ιδέα ποια είναι μετά είναι η πράξη. Η πράξη είναι αυτό που αλλάζει την πραγματικότητα. Έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε γιατί μια πράξη μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα. Γιατί αρχικά είναι εξωπραγματική. Για να είναι εξωπραγματική πρέπει κάποιος να το σκεφτεί και να έχει οραματιστεί αυτήν την πράξη. Στην πραγματικότητα για να έχει όραμα πρέπει κάποιος άλλος να έχει σκεφτεί μια ουτοπία. Όταν σκέφτεστε μια ουτοπία, ο καθένας λέει αυτό είναι ουτοπικό, δεν γίνεται με τίποτα. Έχει ενδιαφέρον, γιατί το σκέφτεται ήδη. Άρα, πριν λοιπόν την ουτοπία υπάρχει το ανώτατο επίπεδο και είναι το αδιανόητο. Το αδιανόητο είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο νοητικό για έναν πολύ απλό λόγο, είναι ότι δεν μπορείς καν να σκεφτείς ότι είναι ουτοπία. Ούτε καν το σκέφτεσαι. Άρα το αδιανόητο πώς εμφανίζεται? Εμφανίζεται από τους σπάνιους που ξαφνικά λένε μια ιδέα η οποία φαίνεται να είναι αδιανόητη, αλλά επειδή την έχετε ακούσει. Δεν την ονομάζεται πια αδιανόητη και κάποιος τη σκέφτεται. Την ονομάζεται ουτόπια. Και μετά αρχίζει ξανά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Πολύ συχνά ακούτε η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα το ερώτημα είναι πότε ήταν μεγάλη. Άρα, άμα δεν ήταν ποτέ μεγάλη, τότε πώς κατάφερε και έκανε τόσα πολλά. Αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα ως μικρή. Όσο αφορά τον πληθυσμό, πάντοτε λέμε είναι πολύ δύσκολο για μας γιατί είμαστε ένας μικρός πληθυσμός. Πότε ήμασταν 11 εκατομμύρια και δεν το ξέραμε. Άρα, έχει ενδιαφέρον τώρα να το σκεφτείτε ορθολογικά είναι εμείς που είμαστε τόσο λίγοι, που έχουμε μια τόσο μικρή χώρα, που είμαστε ακόμα εδώ, θα έπρεπε κανονικά να ήμασταν ήδη νεκροί. Ορθολογικά. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε ένας πολιτικός να μας πει: παιδιά, τα δεδομένα που έχουμε, άστο καλύτερα, γεια σας. Το θέμα είναι ότι δεν μας λέει γεια σας. Πρέπει να σκεφτείτε πρώτα απ' όλα γιατί η Ελλάδα έχει επιλέξει σαν σύνθημα: η Ελλάδα ποτέ δεν επιθέτει. Είναι ήδη ένα ερώτημα. Σοβαρό. Δεν λέει η Ελλάδα ζει. Άρα να ρωτιέσαι πώς καταφέρνει και δεν πεθαίνει εφόσον δεν ζει. Βέβαια, άμα δεν ζείτε, δεν μπορεί να πεθάνετε. Άρα υπάρχει μάλλον ένας μυστικός κώδικας πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Ο Ελληνισμός είναι τόσο μικρός σε μέγεθος
και τόσο μεγάλος σε εμβέλεια, που ήδη είναι ένα παράδοξο. Ο λυσμός αποτελεί μια προσφορά για όλη την ανθρωπότητα. Όλοι ξέρουν τι είναι λυσμός. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί είμαστε κανονικά τόσοι λίγοι που θα έπρεπε να μην το ξέρει κανένας. Γιατί ο λυσμός είναι όπως είναι ο φάρος. Ο φάρος είναι αυτός που προσφέρει το φως και δεν φωτίζεται. Άρα αυτοί που μένουν μέσα στο φάρο συνεχώς λένε πότε θα είναι το φως. Λέει θα υπάρχει φως στο τούνελ. Άρα δεν έχουν καταλάβει, ας πούμε, ότι ο φάρος δεν είναι τούνελ. Άρα συνεχίζουν να λένε από τους άλλους. Να ξέρετε ότι κάθε φορά που η Ελλάδα ως κράτος, αν υπάρχει αυτή η έννοια, περίμενε από τους άλλους, πάντα περίμενε. Το 1821, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι χωρικοί της επαρχίας, θα είχαμε ακόμα συμβουλές από τη βασιλεύουσα να μην κάνουμε και κάτι το τρομακτικό. Άρα, να θυμάστε το εξής, ο ελληνισμός δεν προέρχεται από το κέντρο. Προέρχεται από τις άκρες. Οι άκρες είναι αυτές που είναι η οριοθέτηση και γι' αυτό χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ και μιλάμε για αυτές τις άκρες, για τη Βόρειο Ήπειρο, για τον Πόντο, για τη Μικρά Ασία, για την Κύπρο μάλιστα. Είναι οι άκρες. Γιατί είναι οι άκρες? Είναι πολύ απλό. Όταν είσαι στην άκρη, η παραμικρή λανθασμένη κίνηση είσαι εκτός. Ενώ όταν είσαι στο κέντρο, λες ότι και να γίνει στο κέντρο θα. Υπάρχουν μεγάλες αυτοκρατορίες που έχουν λειτουργήσει με το κέντρο. Χ στην Κίνα. Εμείς είμαστε πάντα τις άκρες και έχει ενδιαφέρον γιατί ακόμα και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν συνεχώς για τις άκρες. Γι' αυτό και έχει αλλάξει τόσα μεγαλύτερη. Άρα το ενδιαφέρον τώρα ποιο είναι. Είναι πώς αυτές οι άκρες έχουν αντέξει. Θα σας βοηθήσω μαθηματικά. Μαθηματικά υπάρχει ένα θεώρημα που έχει ενδιαφέρον και λέει το εξής, μην ανησυχείτε αν δεν το καταλάβετε. Είμαστε ο λαός που εφήβρε τα μαθηματικά και είναι μερικοί που είναι περήφανοι που δεν καταλαβαίνουν μαθηματικά. Άρα λες, ο Αρχιμίδης από Σπόντα θα ήταν εδώ. Τέλος πάντων. Άρα αυτό λέει ότι μία πολλαπλότητα χαρακτηρίζεται από τις ιδιομορφίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει π.χ. ότι τα σπάνια στοιχεία μιας δομής είναι αυτά που χαρακτηρίζουν τη δομή. Αν νομίζετε ότι δεν το χρησιμοποιείτε, είναι πολύ απλό, κοιτάξτε τα χτίσματα. Στα χτίσματα, όταν είναι πέτρινα, οι γωνίες είναι φτιαγμένες με πέτρες που είναι δομημένες με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και ασχολούνται μόνο με τη γωνία. Αν σκεφτείτε ότι το σπίτι σας είναι τέσσερι τείχοι, το σπίτι σας δεν στέκει όρθιο. Άμα σκεφτείτε ότι το σπίτι σας είναι τέσσερις γωνίες, τότε στέκει. Είμαστε λοιπόν τις γωνίες. Πρέπει να σκεφτείτε ότι όλος ο ελληνισμός είναι μία γωνία. Θα μου πείτε ποιο είναι το όφελος να είσαι στη γωνία. Πρώτα απ' όλα βλέπεις όλους τους άλλους. Δεύτερον, γωνία λέγεται και η αιχμή του δόρατος. Μετά καταλαβαίνεις γιατί ο ελληνισμός είναι επικίνδυνος. Γιατί ο ελληνισμός έχει ένα πρόβλημα. Είναι πολύ κακός μαθητής όταν του μαθαίνουν τη σκλαβοσύνη. Του λες σκύψε το κεφάλι, δεν σκύψε το κεφάλι. Του λες γονάτισε, δεν σε γονάτισε, δεν ξέρει καλά. Τι έκανα. Δεν το έχει μάθει καλά. Γιατί? Γιατί θεωρεί ότι το πιο σημαντικό είναι η ελευθερία. Αν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το σύνθημα ελευθερία ή θάνατος και το εφαρμόσαμε πραγματικά στη ζωή μας, τότε δεν θα είχαμε όλους αυτούς τους μίζερους που λένε ότι τώρα μας καταπατούν. Είναι πολύ απλό. Ο λυσμός έχει πει ελευθερία ή θάνατος. Δηλαδή, δεν θεωρεί ότι μία ζωή χωρίς ελευθερία είναι ζωή. Αυτό είναι απίστευτο. Να θυμάστε ότι κάθε σημαία έχει μία επιθετική προσέγγιση. Εμείς λοιπόν κοιτάζουμε τη σημαία μας και λες ποιο είναι το επιθετικό, αφού γαλάζιο και λευκό, τι μπορεί να είναι, έχει το σταυρό, ο Χριστός, τι είναι το επιθετικό. Το επιθετικό είναι οι συλλαβές.
Το επιθετικό είναι ότι επιλέξαμε να έχουμε τόσες φλωρίδες για να αντιπροσωπεύουν αυτό το σύνθημα και μόνο. Κανένα άλλο. Μόνο. Ελευθερία ή θάνατος. Έχει ενδιαφέρον γιατί μερικές φορές προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό δεν έχει νόημα. Ότι εντάξει, το να είσαι ζωντανός είναι ήδη καλό. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν που εμείς έχουμε αποφασίσει ως Έλληνες ότι πρώτα η ελευθερία και αν δεν τα βγάζεις πέρα, θάνατος. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Άμα το σκεφτείτε σαν σύνθημα, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό που είμαστε εδώ. Ακόμα και τώρα. Μετά από αιώνες. Το πρώτο πρόβλημα είναι το εξής. Είναι πώς βλέπουμε τις αξίες μας. Ο πολιτισμός βασίζεται πάνω σε αξίες και όχι πάνω σε αρχές. Γι' αυτό έχουμε πάντοτε προβλήματα με τις αρχές. Είμαστε μόνο τις αξίες. Άρα, όταν κάποιος από τις αρχές συμφωνεί με τις αξίες μας, λέμε εντάξει, καλό παιδί φαίνεται. Άμα δεν συμφωνεί, του λέμε γεια σου. Αυτή η προσέγγιση είναι λίγο τολμηρή, αλλά πρακτικά σημαίνει τι? Σημαίνει ότι για τους Έλληνες το μόνο που είναι σημαντικό αν υπάρχει νόμος, πρέπει αυτός ο νόμος να είναι ανθρώπινος. Αν δεν είναι ανθρώπινος, δεν τον ακολουθούμε. Βέβαια, δεν λέμε ότι τον παραβιάζουμε, απλώς λέμε ότι εντάξει, άλλοι τον ψήφισαν. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί είμαστε τα παιδιά της Αντιγόνης και όχι του Κρέοντα. Αυτό που μας αγγίζει είναι ότι όταν κάποιος επιβάλλει με έναν τρόπο βάρβαρο μια νομοθεσία, έχουμε δικούς μας που λένε «Εσύ με ποιο δικαίωμα αλλάζεις τους νόμους». Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο και γι' αυτό, για λόγο αυτής της σπανιότητας, ο ελληνισμός είναι εξ αρχής φιλόξενος. Έχει ενδιαφέρον αυτό, άμα το σκεφτείτε, γιατί είμαστε τόσο λίγοι, αυτό πρέπει να σκεφτείς ότι ο ξένος είναι αναγκαστικά εχθρός. Ενώ εμείς έχουμε το φιλόξενος. Έχει ενδιαφέρον, γιατί σαν λέξη έχουμε και το φιλόξενος και το ξενοφοβία και οι ξένοι πήραν το ξενοφοβία, αλλά όχι το φιλόξενος. Εντάξει, φιλόξενος έχει σχέση στα ξένα με το νοσοκομείο. Το πιάνετε. Ωραία. Σε εμάς λοιπόν είναι ακριβώς αυτό. Φιλόξενος. Όταν είμαστε φιλόξενοι από την αρχαία Ελλάδα, σημαίνει ότι δίνουμε στον άλλον νερό και αλάτι. Βέβαια ξέρω ότι μερικοί δεν το ξέραν, αλλά δεν πειράζει, το ξέραν οι άλλοι. Άλλας και ήδη. Τα μόνα στοιχεία που χρειάζεται ένας ανθρώπινος οργανισμός για να επιζήσει. Όλα τα άλλα είναι επιπλέον. Το δίνουμε αυτό είναι επειδή είναι αυτό που έχουμε, όχι. Είναι επειδή είναι αυτό που είμαστε. Η μεγαλύτερη γενοδοδρία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος δεν είναι να δίνει αυτά που έχει. Είναι να δίνει αυτά που είναι. Το αντιλαμβάνεστε όταν ξαφνικά για μια χειρουργική επέμβαση σας ζητάνε ένα όργανο από εσάς, ενώ βέβαια τόσα χρόνια λέτε ότι είσαστε γενόδοροι. Αν εντάξει, λες όχι και νεφρό. Εκεί πέρα ξαφνικά δίνεις αυτό που είσαι και όχι μόνο αυτό που έχεις. Ο ελληνισμός λοιπόν έχει δώσει τα πάντα στην ανθρωπότητα και γι' αυτό είναι και εξωστρεφής και γι' αυτό είναι τις φιλοξένειες και γι' αυτό το λόγο είναι ακόμα εδώ. Κοιτάξτε τη διαφορά. Ο ελληνισμός πώς ονομάζει τη Μεσόγειο. Μεσόγειο. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πώς ονομάζει τη Μεσόγειο. Δική μου θάλασσα. Μάρια Νοστρούμ είναι δική μας θάλασσα. Έχει ενδιαφέρον γιατί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ήταν πιο πολύ της ξηράς είπε ότι η θάλασσα είναι ιδιοκτησία. Εμείς που είμαστε της θάλασσας είπαμε ότι είναι αυτή που είναι μέσα στη γη. Βλέπετε, είναι πολύ πιο ουδέτερο και έχει ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά τι λέμε. Είναι ότι είμαστε ένας λαός της θάλασσας και σεβόμαστε πάρα πολύ τη θάλασσα. Για έναν πολύ απλό λόγο, είναι ότι ο ελληνισμός δεν θα υπήρχε χωρίς θάλασσα. Η θάλασσα είναι και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού. Και γιατί. Να το θυμάσαι. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα
πρέπει να κοιτάξουμε τη Μεσόγειο πολύ πιο ορθολογικά. Μερικοί από εμάς έχουν πιστέψει άλλους, βάρβαρους μάλιστα, ότι η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα. Η Μεσόγειος μόνο κλειστή δεν είναι. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί αν κοιτάξετε, είχε για πολλά χρόνια μόνο δύο ανοίγματα. Κωνσταντινούπολη και Ζιβραλτά. Μετά, το 1869, ήρθε και το Σουέζ, με τη Διόρυγα, και είχαμε λοιπόν τώρα, έχουμε τρία ανοίγματα. Έχει ενδιαφέρον, γιατί μία από τις κοινωνίες που το αντιλήφθηκε αμέσως, είναι η Αγγλία. Η Αγγλία, αν προσέξετε, στη Μεσόγειο παίζει στα τρία ανοίγματα. Άρα τώρα ένα παιχνίδι, να το θυμάστε πώς πάει. Όταν είστε πολύ κόπανος, κοιτάζετε τους τοίχους. Όταν είσαστε λίγο πιο έξυπνος, κοιτάζετε πού είναι οι πόρτες. Όταν είσαστε πολύ πιο έξυπνος, κοιτάζετε ποιος έχει τα κλειδιά. Άρα δεν είναι τυχαίο, ο Χριστός τον Πέτρο έδωσε τα κλειδιά. Δεν έδωσε την πόρτα. Βλέπετε πώς πάει. Δηλαδή, άμα μία πόρτα είναι κλειδωμένη, λέγεται τείχος. Άρα έχει ενδιαφέρον τώρα να το σκεφτείτε λίγο πιο ορθολογικά πού πήγαν οι Έλληνες να βάλουν το κέντρο τους που είναι οι άνθρωποι. Στην πόρτα. Έχει ενδιαφέρον γιατί άλλοι που δεν το έκαναν λέγονται μεγάλη πόρτα. Ενώ εμείς δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη πόρτα. Γιατί? Γιατί είμαστε του κλειδιού. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι άμα κοιτάξετε τη Μεσόγειο και κοιτάξετε λοιπόν τα ιστορικά δύο ανοίγματα, σε ένα από αυτά τα ανοίγματα πήγαν και δεν πήγαν πουθενά αλλού. Έχει ενδιαφέρον αυτό σαν άνοιγμα. Στην πραγματικότητα η Κωνσταντινούπολη χαρακτηρίζεται ως τοποστρατηγικό σημείο, ως ζώνη επαφής δύο θαλασσών. Δύο θάλασσες. Η Μαύρη και η Λευκή. Η Μεσόγειος. Άρα είναι στη γωνία της Κακέρας. Αυτή η γωνία της Κακέρας είναι λίγο παράξενη. Κάποιος που θα σκεφτόταν συμβατικά θα λέγει δεν πρέπει να με βάλουν στη γωνία. Οι περισσότεροι μέσα στην κοινωνία μας θέλουν να είναι στο κέντρο, να είναι στο επίκεντρο. Εφόσον είναι στο κέντρο και στο επίκεντρο, μετά καταλαβαίνουν ότι και οι άλλοι θέλουν το κέντρο. Μετά καταλαβαίνουν ότι δεν έχει πολύ καιρό στο κέντρο. Μετά προτιμούν την πλευρά. Στην πλευρά βέβαια η κοινωνία λέει δεν είναι καλό γιατί σε βάζουν στον τοίχο. Και μετά μας εστερμώσουν σίγουρα είναι το χειρότερο. Έχει ενδιαφέρον τώρα, γιατί άμα το κοιτάξετε στη στρατηγική, η στρατηγική κάνει ακριβώς το ανάποδο από αυτά που λέει η κοινωνία. Είμαστε στη γωνία, προστατεύουμε τις πλευρές και εξετάζουμε το κέντρο. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι το πιο σημαντικό σημείο απ' όλα είναι αυτή η γωνία. Έχει ενδιαφέρον, τώρα το λέω και στους μικρασιάτες, ελπίζω να μην το πάρουν στραβά, να καταλάβουν πώς θα το πάμε εδώ, είναι ότι η Κωνσταντινούπολη είναι γωνία, η Σμύρνη είναι πλευρά, το βλέπετε αυτό, και η Άγκυρα είναι κέντρο. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε κοινωνικά. Κοινωνικά είπαμε, η πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντική, άρα πήγαμε στο κέντρο, χάσαμε το κέντρο, κάψαμε την πλευρά και χάθηκε η γωνία. Ενώ η στρατηγική θα σας έλεγε. Κάτσε στη γωνία, προστάτευε στην πλευρά και μην κοιτάς το κέντρο. Βλέπετε ότι είναι εντελώς διαφορετικό. Αν για όσους δεν το πιάνουν με την πρώτη, είναι συνθήκη Σεβρών, συνθήκη Λοζάνης. Άμα θέλετε να το καταλάβετε, πες ας πούμε ότι δεν έχετε νοημοσύνη. Συμβαίνει σε όλους και μια στιγμή. Και λες, είναι σωστό αυτό ή δεν είναι σωστό. Είναι πολύ απλό. Μιλάμε για την καταστροφή της Σμύρνης, αλλά το πρώτο πράγμα που ζητάνε να αποστρατικοποιηθεί είναι η Θράκη. Και λες μας, η Θράκη δεν έγινε τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν χάθηκε κάτι στο Ιθράκη, δεν έγινε καμία ειδική μάχη. Γιατί εφόσον μιλάμε για την Άγκυρα, εφόσον μιλάμε για τη Σμύρνη, το πρώτο πράγμα που ζήτησα είναι η αποστρατικοποίηση της Θράκης. Είναι ένα πολύ απλό ερώτημα και βέβαια υπάρχει μια πολύ απλή απάντηση, η οποία έχει δοθεί εδώ και χίλια χρόνια.
είναι ότι οι Θράκοι, και όταν λέω Θράκοι, μην μπερδεύεστε, εννοώ Θράκοι, Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η Θράκη. Η Θράκη λοιπόν είναι μια γωνία η οποία αγγίζει δύο θάλασσες. Και αυτή η γωνία, θέλετε δεν θέλετε, έχει με την μορφή της την γεωγραφική μια ιδιαιτερότητα, μια ιδιομορφία, η οποία είναι επιθετική ως αμυντικό σύστημα. Δηλαδή, πολύ συχνά λέμε ότι η Τουρκία είναι κάτι χοντρό, έτσι χοντρό. Τώρα προσπαθήστε να βάλετε την Τουρκία και να φανταστείτε ότι είναι κάτι χοντρό σαν μπαλόνι. Και μετά βλέπετε αυτό το μπαλόνι να μετακινείται, γιατί συνήθως βέβαια εμείς το βλέπουμε και να μετακινείται προς τα έξω. Το μπαλόνι. Άρα το θέμα είναι ότι άμα δεν ξέρουμε ότι είναι μπαλόνι, δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι φούσκα. Άρα είναι πολύ απλό, εγώ το κάνω και στους μαθητές, τους λέω είναι πολύ απλό, βάλετε ας πούμε στο Αιγαίο καρφάκι. Σε κάθε νησί πρέπει να είναι καρφάκι σου, τίποτα. Αυτός κάθε το καρφάκι. Και βάζετε βέβαια και ένα μεγάλο καρφί στη γωνία. Και τώρα θα δείτε πώς σας φαίνεται το μπαλόνι. Θα δείτε ότι ξαφνικά καταλαβαίνετε γιατί το μπαλόνι ανησυχεί τόσο πολύ. Άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό για να γίνει κατανοητό. Πολλοί σας λένε, όλους εσάς εδώ, ειδικά αυτούς που τραγούδησαν, ότι τελικά είσαστε γραφικοί, δηλαδή μιλάτε για πράγματα του καταλογκά. Και λένε ότι εντάξει, πρέπει να έχεις μια ρεαλιστική προσέγγιση και τώρα να σκεφτούμε αυτολογικά. Τι σου λέει, π.χ. Αυτό είναι το ωραίο. Ακόμα και να απελευθερωθεί η Κωνσταντινούπολη, αν γινόταν αυτό, είναι τόσο μεγάλο ο πληθυσμό, ούτως ή άλλως θα μας πλημμύριζαν στην Ελλάδα. Το έχετε ακούσει αυτό. Έχει ενδιαφέρον, γιατί αν ήταν πραγματικά τόσο μεγάλη αυτή η αλήθεια, τότε δεν θα ανησυχούσαν. Στην πραγματικότητα, τι γίνεται. Άμα κοιτάξετε όλο το θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βάλετε όλες τις χώρες που είναι μέσα, τώρα είναι 28, θα δείτε ότι πρώτον, από όλη την Ευρώπη, το μόνο κομμάτι που δεν είναι ευρωπαϊκό είναι στην Κωνσταντινούπολη. Έχει ενδιαφέρον. Άμα κοιτάξετε λοιπόν αυτή τη γωνία, πρέπει να φανταστείτε τώρα ανάποδα. Προσπαθήστε να το σκεφτείτε από την άλλη πλευρά. Πώς βλέπουν αυτή τη γωνία. Είναι πολύ απλό. Βλέπουν ότι 400 εκατομμύρια πιέζουν πάνω σε μια γωνία. Και λένε τα 18 και 20 να γίνουν. Πώς να γίνουν 400. Τι εννοώ με αυτό. Ο ελληνισμός είναι αυτός που έδωσε τον λεγόμενο ουμανισμό. Ναι, τον ανθρωπισμό, θα λέτε, να το πούμε λίγο πιο ελληνικά. Τους ο ανθρωπισμός επηρέασε πάρα πολύ τα δεδομένα της Ευρώπης και τα χριστιανικά δεδομένα, τα οποία δεν τα καταλαβαίνουν. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ συχνά δεν ξέρουμε τι αντιπροσωπεύουν τα αστέρια και νομίζουμε ότι είναι τα κράτη. Έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα πραγματικά νοημοσύνης. Τα κράτη ήταν 3, 6, 9, 10, 12, 15, 25 και 28. 27 και 28. Και ρωτάς, μα είναι δυνατόν να το πιστεύεις αυτό? Στην πραγματικότητα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 12 αστέρια είναι οι 12 απόστολοι. Για όσους δεν το ξέρουν, αρκεί να δουν πώς έγινε ο σχεδιασμός αυτής της σημαίας και να δουν ότι ο εφευρέτης της επηρεάστηκε από τον καθεδρικό ναό του Στρασβούργου, όπου βλέπετε την Παναγία, γι' αυτό έχει μπλε φόντο. Το μπλε είναι το χρώμα της Παναγίας. Και αντί να έχει ένα φωτοστέφανο πάνω στα βιτρό, έχει 12 αστέρια. Και είναι Απόστολοι. Τώρα θέλω να το κάνετε αυτό σαν άσκηση, γιατί πολύ συχνά βλέπετε στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκή σημαία και την Ελληνική σημαία μαζί. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι από τη μία πλευρά έχουμε την Παναγία με τους 12 Αποστόλους και από την άλλη έχουμε τον Χριστό. Δηλαδή, πιο χριστιανικό σύνθημα δεν μπορείς να βρεις. Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι εμείς οι ίδιοι δεν το ξέρουμε μερικές φορές. Έχει ενδιαφέρον όμως γιατί οι άλλοι το ξέρουν. Άρα γι' αυτό λέμε στη στρατηγική, όταν δεν ξέρεις τι αξίζεις, κοίτα πώς σε βλέπει ο άλλος. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα πολύ κλασικό.
Η Αυστρία, για να χαιρετήσει την επέτειο της νίκης κατά των Οθωμανών, εφήβρε το κρουασάν. Το κρουασάν σημαίνει ημιστέλινος. Άρα έφτιαξαν ένα γλυκό για να γιορτάσουν ότι τα κατάφεραν στη δεύτερη περιοριακή της Βιέννης. Έχει ενδιαφέρον, γιατί εμείς στην Ελλάδα νομίζουμε ότι το κρουασάν μπορεί να είναι και μακρουλό. Εμείς τα λέμε όλα κρουασάν. Το κρουασάν είναι μόνο αυτό που είναι ημιστέλινος. Έχει ενδιαφέρον, γιατί εσείς μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά αν πάτε σε μια διαπραγμάτευση, οι άλλοι δεν το τρώνε. Να το ξέρετε εσείς, γιατί σας προτείνω κάπου-κάπου να έχετε και κρουασάν έτσι. Για να δείξετε, ας πούμε, ότι δεν ξεχνάτε. Τι εννοώ με αυτό? Μερικές φορές αυτά τα σύμβολα που είναι πολύ απλά τα ξεχνάμε και δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Στην πραγματικότητα, άλλοι δεν τα ξεχνάνε και ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει. Αυτό που έχει σημασία για την Κωνσταντινούπολη είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα έχετε δει δικέφαλος ο Αητός. Για όσους δεν το έχουν σκεφτεί ποτέ γιατί είναι δικέφαλος ο Αητός, στην πραγματικότητα οφέλεται σε αυτή την διπλή γωνία. Θυμάστε ότι οι πόντιοι έχουν μονοκέφαλο, γιατί έχουν και πόντιους μετά. Αλλά οι πόντιοι έχουν μονοκέφαλο γιατί κοιτάζουν την Κωνσταντινούπολη. Ένα άλλο που ξεχνάμε είναι ότι βλέπετε ότι αυτοί κοιτάζουν από τις δύο πλευρές, οι πόντιοι κοιτάζουν από τη μια πλευρά. Και ο Κολοκοτρώνης, όταν τον πείραζαν οι Έλληνες, έλεγε: εγώ δίνω αναφορά μόνο στην πόλη. Πιο δυνατά λίγο, δεν ακούγεστε. Ναι, 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 έρχομαι, έρχομαι. Άρα, λέω ότι όταν ενοχλούσαν τον Κολοκοτρώνη, έλεγε ότι εγώ δίνω αναφορά μόνο στην πόλη. Ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό, είπατε διάφορα χαρακτηριστικά της πόλης, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι η πόλη είναι η μόνη πόλη που λέγεται πόλη για εμάς. Αυτό είναι τεράστια σημασία, γιατί όλα τα λέμε, πάμε στην πόλη κλπ, έχουμε και τη χώρα, μεγάλη χώρα, μικρή χώρα, μικρότερη, αλλά η πόλη με το ήττα είναι μόνο μία. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά ότι μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουμε να λέμε ακριβώς το ίδιο, έχει ενδιαφέρον, γιατί εδώ βλέπετε το διαχρονικό στοιχείο του ελληνισμού. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχει αυτό, το θεωρούμε ότι είναι η συνέχεια. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Σημαίνει ότι ουσιαστικά, αν δεν το σχεδιάζουν μερικοί και δεν το συνειδητοποιούν, θα το συνειδητοποιήσουν τώρα, σημαίνει πρακτικά ότι θεωρούμε ότι είναι κατεχόμενο. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από το αλυσμόνητες πατρίδες, χαμένες πατρίδες και κατεχόμενα. Αν κάποιος σας πει τώρα ότι υπάρχει ελεύθερη Θράκη και κατεχόμενη Θράκη, για να μην μπερδευόμαστε, αυτό θα το ονομάζουμε τα μεγάλα κατεχόμενα και τα κατεχόμενα που έχουμε στην Κύπρο είναι τα μικρά κατεχόμενα. Όταν μιλάμε για τα μικρά κατεχόμενα, όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό λέγεται κατεχόμενα. Δεν λέμε αλυσμόνητες πατρίδες. Το ερώτημα είναι γιατί κάνουμε αυτή τη διαφορά. Θα μου πείτε, είναι λογικό. Το ένα είναι εδώ και αιώνες, το άλλο είναι εδώ και δεκαετίες. Να θυμάστε ότι ό,τι ξεκινάει τελειώνει. Επανέρχομαι λοιπόν πριν 200 χρόνια. Πριν 200 χρόνια οι δικοί μας αποφάσισαν, ξέρετε αυτοί που δεν ξέρουν από τα πολλά σοβαρά πράγματα, ότι θα βάζουν πιέτες στις φουστανέλες. Έχει ενδιαφέρον, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα σύστημα μέτρησης. Προς το τέλος της κατοχής, και έχει ενδιαφέρον όταν μετατρέπεται την τουρκοκρατία σε κατοχή. Προς το τέλος της κατοχής, όταν βάζετε πιέτες πάνω στη φουστανέλα σας, είναι ότι λέτε, εντάξει, φτάνει τώρα, και τώρα αρχίζουμε να μετράμε από το τέλος. Αυτό θέλει να πει ότι βάζουμε μια παρένθεση. Και λέμε, υπήρχε αρχική παρένθεση, εντάξει, έγινε, τώρα βάζουμε μια παρένθεση, δεν ξέρουμε ακριβώς πού να την τοποθετήσουμε, και για να μην μπερδευόμαστε, κάθε χρόνο βάζουμε και μια πιέτα. Αυτό λοιπόν το κάνει ένας λαός όταν ετοιμάζεται να απελευθερωθεί. Δεν το κάνει πριν. Πριν υπήρχαν διάφορες τάσεις, μπουλούκια, σκέρια, διάφοροι που έλεγαν κάτι.
Δεν υπήρχε όμως μια συγκρότηση. Δεν υπήρχε μια στρατηγική. Όταν έρχεται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, λέει: εντάξει, παιδιά, κλειστουριά καλό είναι, αλλά είναι για μερικούς. Από εκεί είναι καλό, από εκεί είναι καλό, αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε μαζί. Άρα ο Κολοκοτρώνης δεν έξαξε, βρήκε και έφτιαξε αυτούς που είχε ανάγκη για να γίνει αυτό το όραμα που φαινόταν εντελώς αδιανόητο πριν και μια ουτοπία, μια πραγματικότητα. Έχει ενδιαφέρον γιατί μετά από 200 χρόνια εμείς θεωρούμε ότι εντάξει είναι αυτονόητο. Το θέμα είναι ότι τότε δεν ήταν τίποτα το αυτονόητο. Για να καταλάβετε. Ελπίζω να κάνετε μια εκδήλωση και γι' αυτό. 14 Σεπτεμβρίου φέτος θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Φιλικής Εταιρείας. Θέλω να σκεφτείτε κάτι. Φανταστείτε λοιπόν ότι είσαστε τώρα το 1814 ότι φτιάχνουμε μια φιλική εταιρεία και λέμε ότι πάνω κάτω σε 7 χρόνια θα τα βγάλουμε πέρα. Ξέρετε πόσο αδιανόητο είναι αυτό. Αν σας το λέγαν τώρα, ότι ας πούμε το 2014 θα κάνουμε κάτι και το 2021, μας αρέσει η ημερομηνία, θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα λέγεις εσύ, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εκτός από αυτό που ζούμε ήδη. Είναι αυτό που κατάφεραν όμως πριν 200 χρόνια. Τώρα, για όσους νομίζουν ότι δεν είναι στους πρώτους, δεν πειράζει να θυμάστε ότι στη φιλική εταιρεία ο Κολοκοτρώνης ήταν το νούμερο 118. Άρα δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο 119, ούτε ο 117 και μάλιστα διαφορούμε. Σημαίνει ότι όταν υπάρχει κάτι που γίνει καινούριο, θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να μην ήταν στους 3 ή στους 4. Μπορεί να είναι και στο 118. Απλώς επειδή το πνεύμα έχει αλλάξει, το ηθικό έχει αλλάξει, έρχονται άνθρωποι με άλλες ιδέες που θέλουν τώρα να υλοποιήσουν και να ρωτούνται πώς υλοποιείται. Στην αρχή υπάρχει πρώτα η ιδέα, μετά υπάρχει η στρατηγική, μετά υπάρχει ο στρατηγικός σχεδιασμός, μετά υπάρχει η επιχείρηση, μετά υπάρχει το τακτικό και μετά υπάρχει το αποτέλεσμα. Άμα το σκεφτείτε λοιπόν αυτό το πράγμα αυθολογικά, θα καταλάβετε το εξής. Αυτή την περίοδο ακούτε πάρα πολύ για θέματα του τύπου άμμος, τα οποία δεν τα πιάνετε εντελώς, σας λένε ότι είναι σημαντικό, δεν είναι σημαντικό, έχει πετρέλαιο, δεν έχει πετρέλαιο. Άρα αυτά είναι πολύ απλά, να τα θυμάστε, περιμένετε λίγο την επιστήμη. Άρα στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει τίποτα, τώρα που κάναμε σεισμικές έρευνες, τώρα κανένας δεν βγαίνει να πει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Άρα είναι απλώς θέμα χρόνου. Δεύτερον, να θυμάστε ότι με την ηλικία ως η Ελλάδα θα έχει το τετραπλάσιο. Είναι μερικοί ας πούμε, που δεν ξέρουν να απαντήσουν σωστά όταν τους λένε το Καστελόριζο είναι στο Αιγαίο ή στο Μεσόγειο, στη Μεσόγειο. Και είναι γελίο, γιατί με το θέμα της ΑΟΣ τα θέματα αλλάζουν εντελώς. Είναι άλλη οπτική. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η ΑΟΣ ακολουθεί όλα τα σχήματα που είπαμε πριν. Δηλαδή, όταν έχεις μικρά νησιά, όσο πιο μικρά είναι, όσο πιο μακριά είναι, τόσο καλύτερο είναι. Αν σκεφτείτε τώρα ότι όλα αυτά που ονομάζουμε άγονες γραμμές είναι εκεί που ο Ελληνισμός αποφάσισε να μείνει. Γιατί? Γιατί ο Ελληνισμός έχει καταλάβει ένα πράγμα που φαίνεται παράδοξο. Πρώτον, ότι ένα βουνό είναι κάθε τη θάλασσα. Και ότι μία θάλασσα είναι οριζόντιο βουνό. Τι λέω με αυτό? Αν κοιτάζετε πού πηγαίνουν οι καλόγεροι στα μετέωρα, δεν πήγαν εκεί πάνω έτσι απλά. Δεν είχαν μπατμόμπιλ. Πήγαν εκεί πέρα γιατί είναι το πιο δύσκολο σημείο, προσέξτε όμως, το πιο δύσκολο σημείο χωρικά, για να είναι το καλύτερο σημείο χρονικά. Αν σκεφτείτε λοιπόν που έχει πάει ο Ελληνισμός, έχει πάει σε όλα τα νησιά, χρονικά εσείς λέτε, μα γιατί πας εκεί, πώς θα ξαναφύγεις. Και είναι αυτό το θέμα. Τα νησιά μέσα στη θάλασσα προστάτευσαν τον Ελληνισμό, γι' αυτό ο Ελληνισμός είναι ακόμα εδώ. Εξηγώ πιο λαϊκά. Η Αρμενία λεγόταν παλαιότερα η χώρα των τριών θαλασσών. Η Αρμενία τώρα δεν ακουμπάει ούτε μία θάλασσα. Και το πρόβλημά της ποιο είναι, είναι ότι η Αρμενία ήταν μόνο ξύλαβη.
Η Ελλάδα, επειδή είναι φτιαγμένη με αυτά τα νησιά, εμείς όλοι έχουμε την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ σημαντικά. Στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα που έχουμε εδώ και αιώνες. Εδώ και αιώνες. Δηλαδή, εχθροί μας έφτασαν στο σημείο να μαστιγώνουν τη θάλασσα ή να εκδικηθούν. Και το γεγονός είναι πολύ απλό και εξηγείται, είναι ότι η θάλασσα χρειάζεται νοημοσύνη. Δηλαδή, ακόμα και να είσαι πολύ έξυπνος, πάνω στη θάλασσα μπορείς να πνίγεις. Ενώ στην ξηρά, ακόμα και κόπανος να είσαι, είναι δύσκολο να πεθάνεις μόνο την ξηρά. Άρα, υπάρχουν λοιπόν λαοί που έχουν επενδύσει πάνω σε αυτή τη δυσκολία, που είναι η θάλασσα, και να ξέρει ότι ένας καλός καπετάνιος δεν είναι αυτός που νικάει τη θάλασσα. Είναι αυτός που ξέρει ότι να μην πει στη θάλασσα. Δηλαδή η θάλασσα έχει άλλη δύναμη. Άρα όσο και να το ξέρεις, μερικές φορές πρέπει να πεις, παιδιά, σήμερα δεν βγαίνουμε. Ενώ αυτός που δεν έχει ιδέα βγαίνει και πνίγεται. Η θάλασσα είναι ένα κυρίαρχο σημείο μιας στρατηγικής και πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Κύπρος έχει σχέση με τη θάλασσα? Ναι. Ο Πόντος έχει σχέση με τη θάλασσα? Ναι. Η Μικρά Ασία έχει σχέση με τη θάλασσα? Ναι. Η Βόρειος Ήπειρος έχει σχέση με τη θάλασσα? Ναι. Έχει ενδιαφέρον, γιατί ενώ μιλάμε για άκρες, είμαστε πάντοτε κοντά στη θάλασσα. Άρα κάτι καταλαβαίνουμε εδώ και αιώνες, ότι υπάρχει κάτι το πολύ σημαντικό, η θάλασσα σε προστατεύει. Και επειδή το είπατε πολύ ωραία και για την Κωνσταντινούπολη, να θυμάστε ότι υπήρχαν τα κομμάτια τα θαλάσσια και της ξηράς. Άμα κοιτάξετε πώς ήταν φτιαγμένα τα τείχη, δεν είναι φτιαγμένα όπου να είναι, είναι φτιαγμένα ακριβώς πάνω στη γωνία και είναι πάνω στη θάλασσα. Στο μικρόφωνο. Και είναι πάνω στη θάλασσα. Άρα, στην πραγματικότητα, όταν είμαστε της μιζέριας, νομίζουμε ότι ζούμε στην άκρη της γης. Ενώ όταν είμαστε της εμβέλειας, ξέρουμε ότι ζούμε δίπλα στη θάλασσα. Ο ελληνισμός εδώ και αιώνες ζει δίπλα στη θάλασσα, ονομαζόταν ήδη ο λαός της θάλασσας από τους αρχαίους Αιγύπτιους. Να θυμάστε ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι μας ονόμαζαν ο λαός που δεν έχει άσπρα μαλλιά. Θεωρούσαν ότι είμαστε πολύ νέοι σε σχέση με αυτούς. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί αν το σκεφτείτε, η εμβέλεια που επέκτησε ο ελληνισμός είναι άλλων διαστάσεων, το βλέπετε από τα μαθηματικά, το βλέπετε από τη στρατηγική, το βλέπετε από όλα αυτά που έχουν εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θέλω να σας πω με όλα αυτά τα λόγια. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ, το Χριστό, την Παναγία, τα σύμβολα, τα μυστικά, αυτό εδώ να ξέρετε, θα πρέπει να το αλλάξετε. Ναι, το λάβω. Αυτό εδώ. Αυτό είναι μια χαρά. Αυτό θα το αλλάξω. Θα σας πω μετά. Το θέμα είναι, πρώτον, τα μόνα κατεχόμενα που μας δυσκολεύουν είναι εδώ. Όποιος παίρνει την απόφαση ότι σκέφτεται ελεύθερα, επειδή είναι του ελληνισμού, τότε πράττει ελεύθερο. Και όταν πράττει ελεύθερο, είναι πολύ επικίνδυνος για τη βαρβαρότητα. Έχουμε υποστεί ακόμα και γενοκτονίες και είμαστε ακόμα εδώ, που σημαίνει ότι είμαστε ένας λαός που επέζησε. Είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Γι' αυτό σας λέω ότι σημασία είναι σταματήστε τα όνειρα. Σταματήστε τα κλάματα. Σκεφτείτε το όραμα. Επειδή δυσκολεύεστε, κοιτάξτε το επιτυακά. Σκεφτείτε φέτος τη φιλική εταιρεία, σκεφτείτε σε 7 χρόνια την επανάσταση. 200 χρόνια διαφορά. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Όταν έχεις την βαρύτητα της μνήμης ως ελληνισμός, δεν σε δυσκολεύουν ούτε οι αιώνες. Πρέπει να σκεφτείτε ότι μερικοί, δεν υπό όλους,
γεννήθηκαν σε αυτά τα 400 χρόνια Τούρκοι, έζησαν Τούρκοι, πέθαναν Τούρκοι και ήταν Έλληνες. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Άρα ξέρετε, όταν εμείς κοιτάζουμε συνεχώς τα χαρτάκια μας, την εφορία μας, το οίκα μας, το κέφι μας κτλ. Και λέμε ότι όλα αυτά οργανώνονται πάνω σε αυτό, έχει ενδιαφέρον να σκεφτούν ότι πώς τα είδε ο Ελληνισμός. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Πρέπει να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα λεπτομέρειες. Όταν θα πάτε στην Αγία Σοφιά για αυτούς που δεν έχουν πάει, ελπίζω να έχετε οργανώσει κάτι εσείς. Έχετε. Μπράβο. Την επόμενη φορά θα πάτε κάπως διαφορετικά. Θα θυμηθείτε το εξής. Η Αγία Σοφιά είναι ακόμα εδώ. Προσπάθησαν να κάνουν κάτι δίπλα και να είναι πιο ψηλά από αυτό, ενώ υπήρχαν 11 αιώνες διαφορά, κατάφεραν να κάνουν κάτι που είναι πιο κοντό. Γι' αυτό το λόγο το έκοψαν και τον Τουλούλου, τον αρχιτέκτονα. Άμα κοιτάζετε την Αγία Σοφιά ως μνήμη πέτρας, αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι το εξής. Όλα αυτά είναι ακόμα εκεί που ήταν όπως ήταν. Όταν μπαίνετε μέσα, έχετε ραντεβού με τους αιώνες. Σας έχουν βάλει μερικά πιχλιμπίδια μέσα. Σας ενοχλούν αυτά. Λέτε, όχι, γιατί τα έβαλε. Πρέπει να καταλάβετε, οι γυναίκες το καταλαβαίνουν καλύτερα, αυτά είναι πράγματα που μετά όταν ξεντίνεσαι δεν υπάρχουν. Η Αγία Σοφία όμως δεν ξεντίνεται ως δομή. Άρα, αν φανταστείτε ότι η Αγία Σοφία είναι εδώ και αιώνες, άθικτη, σαν δομή, που είναι ένα κατασκεύασμα πραγματικά που έχει ξεπεράσει πολλά όρια στο θέμα της αρχιτεκτονικής, γιατί βέβαια ήταν και οι δύο ιδιοφυείς, είναι ακόμα εδώ και το μόνο που κατάφεραν να πούν είναι ότι εντάξει, άμα βάλουμε μερικά στρόβιλα, που ξέρετε ότι ακόμα και το στρόβιλο του Αρχιμήδρος, άμα τα βάλουμε αυτά τα πιχλιμπίδια, αλλάζει. Είναι αστείο, γιατί θυμίζει ένα παιδάκι που έχει βάλει μεταμφίεση και νομίζει ότι έχει αλλάξει. Και εσείς το βλέπετε. Και λες, πότε θα βγάλεις τη μάσκα σου. Άρα, πρέπει ο Ελληνισμός να σκεφτεί το εξής. Είμαστε εδώ και αιώνες, γιατί δεν γονατίσαμε. Θυμάστε τη φράση του Ρίτσου. Για να σε γονατίσουν, πρέπει να γονατίσεις. Εμείς δεν το έχουμε μάθει αυτό. Άρα, έχουμε εδώ και αιώνες που στεκόμαστε όρθιοι. Έχουμε εδώ και αιώνες που η Αγία Σοφιά περιμένει και είναι μερικοί από εμάς που δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Άρα, να ξέρετε, γιατί είναι καλό να προετοιμαστείτε, ότι το σκεφτόμαστε. Και θα μου πείτε, τι είναι μια σκέψη. Είναι το πάνω. Γιατί εφόσον το σκεφτείς ότι αυτό γίνεται, το κάνεις. Άρα θα ήθελα να τελειώσω με ένα ανέκδοτο του Μαρσέλ Πανιόλ, πολύ απλό. Είναι ένα χωριό όπου υπήρχαν μόνο σοφοί και ήξεραν ότι κάτι δεν γινόταν. Μια μέρα ήρθε ένας τρελός και αυτός δεν το ξέρε ότι δεν γίνεται και το έκανε. Άμα εξετάσετε πώς μας βλέπουν οι βάρβαροι, μας βλέπουν ως τρελούς. Γι' αυτό το κάνουμε εδώ και τόσους αιώνες. Καλή συνέχεια λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστώ.